από τα κομμάτια που ήθελα και εγώ να πω. Θα μείνω σε κάποια άλλα και σε κάποιο που θεωρώ ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για χρήσιμα και για μας εδώ. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, κανείς βλέπει όχι απλά μία αφήγηση η οποία απλά περιγράφει ένα κίνημα, αλλά που μπαίνει μέσα στις, με μια διαστητική ματιά, μπαίνει μέσα στις διαφορετικές πτέρυγες κιόλας αυτού του κινήματος και προσπαθεί να βρει τον τρόπο πώς αυτό το κίνημα, και γι' αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο αυτό το βιβλίο για τους Αμερικάνους συντρόφους του κινήματος, μπορεί να μην είναι ενσωματώσιμο αυτό το σύστημα. Και γι' αυτό, παρότι είναι γραμμένο για, κυρίως για Αμερικάνους, είναι εξαιρετικά χρήσιμος οδηγός και για μας αυτό το βιβλίο. Στην πραγματικότητα αυτό που λέει η Taylor είναι όχι μόνο αυτό που είπε ο Τάσος, ότι ο ρατσισμός είναι η ζάχαρη στο κέικ της Αμερικής που δεν μπορείς να τον αφαιρέσεις κάποια στιγμή, και αυτό το είπε σαν κριτική στο συνέδριο Σοσιαλισμός του ISO το τελευταίο, για την υποτιθέμενη μεταφυλετική Αμερική, όπου ισχυρίζονται διάφοροι Αμερικάνοι πολιτικοί και συντηρητικοί και φιλελεύθεροι, ότι έχουν αφαιρέσει τον ρατσισμό, διότι δεν υπάρχει στους νόμους, αλλά και ότι αν θες να κάνεις και χωρίς ζάχαρη πρέπει να το ξαναφτιάξεις το κέικ από την αρχή. Και επειδή ανήκει και η ίδια στην παράδοση των επαναστατών μαρξιστών που προσπαθούν να φτιάξουν το κέικ από την αρχή του καπιταλισμού, αλλάζοντας με μια άλλη κοινωνία την κατάσταση, είναι εξαιρετικά χρήσιμο και για αυτό το λόγο. Η Taylor παρουσιάζει τη σύγχρονη αντίσταση των Αφροαμερικάνων στην αστυνομική βαρβαρότητα, που δολοφονεί εδώ και πολλά χρόνια, και Ομπάμα, όλα τα χρόνια του Ομπάμα, και μέχρι σήμερα, μαύρους και μαύρες, στους δρόμους των Αμερικάνικων πόλεων, σαν αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης καταπίεσης και όχι μόνο της καταπίεσης της δολοφονικής βαρβαρότητας των μαύρων. Έτσι κι αλλιώς λέει ότι αυτή προϋπήρχε, ότι δεν ξέσπασε το κίνημα Black Lives Matter εξ αρχής. Υπήρχαν πολλά χρόνια όπου χιλιάδες μαύροι είχαν ήδη δολοφονηθεί. Ξέσπασε σε μια συγκεκριμένη στιγμή, και θα πω παρακάτω, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό κατά τη γνώμη μου το ότι τοποθετεί τη στιγμή στη διάψευση των προσδοκιών για την Προεδρία Ομπάμα, γιατί ήταν μέσα στην Προεδρία Ομπάμα, μέσα από μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι είχαν ήδη συντελεστεί στη συνείδηση των μαύρων και όχι μόνο. Η Taylor αντικρούει με πιστικότητα και σαφήνεια τις θεωρίες περί αιχρωματοψίας που υιοθέτησε το Αμερικάνικο πολιτικό σύστημα μετά τις επιτυχίες του κινήματος των δικαιωμάτων στη ΣΥΠΑ κατά τη διάρκεια του 70, που σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες, μετά την νομική εξίσωση των δικαιωμάτων, επιτεύχθηκαν ίσες ευκαιρίες για όλους και το Αμερικάνικο όνειρο έγινε εφικτό για κάθε πολίτη των ΗΠΑ, ανεξαρτήτου χρώματος. Παρ' όλα αυτά, η Taylor λέει ότι απέναντι στη ζωή των Αφροαμερικάνων χειροτέρευσε, γιατί ακριβώς ο ρατσισμός είναι συστατικό δομικό στοιχείο της Αμερικάνικης κοινωνίας. Για να το αποδείξει αυτό, ανατρέχει στην ιστορία της φυλετικής καταπίεσης των ΗΠΑ από την εποχή της δουλείας μέχρι σήμερα και εξηγεί πώς γίνεται αυτό. Ο θεσμικός ρατσισμός, λέει, που παλιότερα κατακυρωνόταν με νόμους και διατάγματα, έδωσε τη θέση του σε ένα κρατικό κοινωνικό ρατσισμό που αρνούνταν έμπρακτα την κοινωνική εξίσωση των μαύρων. Γιατί για να ανατρέψει τη δεινή θέση κάποιας καταπιεσμένης ομάδας, δεν αρκεί να λες ότι να είσαι σε ευκαιρίες και τώρα όλοι μπορείτε να κάνετε το ίδιο. Όταν μια καταπιεσμένη μειονότητα έχει, για παράδειγμα, ποσοστά ανεργίας της τάξης του 40%, που είναι υπερδιπλάσια του μέσου ποσοστού ανεργίας. Ή όταν θα πω στη συνέχεια διάφορα ανατριχιαστικά στατιστικά στοιχεία που ισχύουν για τον μαύρο πληθυσμό. Έτσι λοιπόν, για να δικαιολογηθούν
ούτε αδικαιολόγητα, αφού λοιπόν είχε εκλείψει ο θεσμικός ρατσισμός κατά την κυρίαρχη αφήγηση του πολιτικού συστήματος στη ΣΥΠΑ, πώς συνεχιζόταν η ανισότιμη θέση των μαύρων, αυτό που υπόθηκε και προηγουμένως και η Τέιλορ λέει ότι ήταν μια ολόκληρη γενιά πολιτικών, τόσο συντηρητικών όσο και φιλελεύθερων, που το ρίξανε στη μαύρη κουλτούρα ή στην κουλτούρα της φτώχειας. Ως μια φιλετική κοινωνική παθολογία, εδρεωμένη στη μαύρη οικογένεια και στις συνήθειες των μαύρων, που τάχα εμπόδιζαν την κοινωνική ανέλυξή τους. Όμως, ακριβώς αυτό που λέει η Τέιλορ είναι το να αντιμετωπίζει το θεσμικό ρατσισμό δεν εξαντλείται στην απόλυση ενός ρατσιστή αστυνομικού ή στην τιμωρία ενός ατόμου για ρατσιστικές δολοφονικές επιθέσεις. Επιλέξει λοιπόν η Τέιλορ, λέει, ότι απαιτεί απολογισμό και αντιμετώπιση των μυριάδων τρόπων με τους οποίους οι φιλετικές διακρίσεις διαμόρφωσαν και εξακολουθούν να καθορίζουν τις καθημερινές ζωές των φτωχών Αμερικανών. Κάτι τέτοιο δεν έγινε από το αμερικάνικο οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο, γιατί δεν βόλευε. Γιατί θα σήμαινε δύο πράγματα, λέει η Τέιλορ. Πρώτον, την κατάρρευση του ηθικού παραμυθιού ότι εδώ έχουμε μια χώρα των ίσων ευκαιριών, που είναι το που μπορεί κανείς ανεξαρτήτως φυλής να ζήσει το αμερικάνικο όνειρο, άμα το προσπαθήσει. Και δεύτερον, διότι θα κόφτιζε πάρα πολύ οικονομικά, γιατί θα σήμαινε θετικά κίνητρα, θα σήμαινε κοινωνική πολιτική εστιασμένη στην ανατροπή της μαύρης φτώχειας κτλ. Το βιβλίο γράφτηκε επί Ομπάμα, μάλιστα την τελευταία περίοδο του Ομπάμα. Την ώρα εκείνη, τα προγράμματα βοήθειας στους φτωχούς εργαζόμενους είχαν δραστικά περικοπεί και τα συστήματα ψυχικής υγείας είχαν συρρυκνωθεί κατά 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2009 και μετά, επί Ομπάμα. Την ίδια στιγμή, η αστυνομία των ΗΠΑ εξακολουθούσε να πυροβολεί και να σκοτώνει στους δρόμους φτωχούς περιθωριοποιημένους ανθρώπους, στη συντηρητική πλειοψηφία τους μαύρους, η μισή από τους οποίους αποδείχθηκε ότι υπέφεραν από κάποια μορφή ψυχική ασθένεια. Η αστυνομία της χρονιάς από το 2009 έως το 2016 σκότωνε κατά μέσο όρο 928 άτομα το χρόνο, στην πλειοψηφία τους μαύρους νέους, αριθμό που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ. Συγκριτικά, μόνο 58 Αμερικανοί στρατιώτες, λέει η Τέιλορ, που έχει ψάξει διάφορα στοιχεία, σκοτώθηκαν στο Ιράκ μέσα στο 2014. Στον Καναδά το 2014, 74 σκοτώθηκαν από την αστυνομία. Ενώ στην Αγγλία, 4. Στην Κίνα, με πληθυσμό 4,5 φορές μεγαλύτερο τον ΗΠΑ, το 2014 καταγράφηκαν 12 ανθρωποκτονίες, λέει η Τέιλορ. Πιθανά εδώ τα στοιχεία να είναι λίγο μαϊμού, αλλά προσπαθεί με μια δόση υπερβολής να πει πόσο χάλια, δολοφονική και απάνθρωπη είναι η αστυνομία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με μια έρευνα, από το 2010 ως το 2012, οι νεαροί μαύροι άντρες ηλικίας 15-19 ετών ήταν 21 φορές πιο πιθανό να σκοτωθούν από την αστυνομία σε σχέση με τους λευκούς συνομιλίκους τους. Ανατριχιαστικά είναι και τα στοιχεία του σοφρονιστικού συστήματος των ΗΠΑ. Οι φυλακές φιλοξενούν 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους, που αντιστοιχούν στο 25% των φυλακισμένων όλου του κόσμου. Ο πληθυσμός των ΗΠΑ αποτελεί το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού. Παρ' όλα αυτά, οι φυλακισμένοι είναι το 25% του παγκόσμιου φυλακισμένου. Η εκθετική αύξηση των φυλακισμένων, δεν υπήρχε πάντα αυτό, αποτελεί φυσική κατάληξη τριών περιόδων δρακόντιας αστυνόμευσης, που τις περιγράφει, και καταστολής, που ακολούθησαν την εποχή μετά τα κινήματα των κοινωνικών δικαιωμάτων των μαύρων. Τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών του Ρέιγκαν, την καταπολέμηση του εγκλήματος του Κλίντον και βέβαια του πόλεμου κατά της τρομοκρατίας από το 2001 με τους Δήμους Πύργους και μετά. Στον πληθυσμό των φυλακισμένων, τα ποσοστά των μαύρων φυλακισμένων είναι υπερδιπλάσια του ποσοστού στον πληθυσμό. Είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Δεν πρόκειται μόνο, λέει, για αποτέλεσμα του ρατσισμού των λευκών αστυνομικών και δικαστών, αλλά και για ευθεία συνεπαγωγή της εξαθλίωσης των φτωχών Αφροαμερικανών, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του μαύρου πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια, για παράδειγμα, της κρίσης του 1973-1974, το 60-70% των απολυμένων εργατών ήταν Αφροαμερικανοί, σε περιοχές που αντιπροσώπευαν οι Αφροαμερικανοί, μόλις το 10-12%
της εργατικής δύναμης. Τη δεκαετία του 80, η επίθεση του Ρόναλντ Ρέιγκαν στο κράτος πρόνοιας είχε δραματικές επιπτώσεις επίσης στους φτωχούς μαύρους, όπως για παράδειγμα η εξαφάνιση 300.000 θέσεων εργασίας που χρηματοδοτούνταν από προγράμματα εργασίας και αφορούσαν κυρίως Αφροαμερικανούς. Μετά τη δεκαετία του 70 υπήρχε μια ανέλυξη μαύρων προσώπων σε υψηλές θέσεις που αντικατόπτευσε την ανάπτυξη μιας μαύρης μεσαίας και ανώτερης τάξης. Και εκφράστηκε με ο Άγιος Δημάρχος, όπως είπε και ο Τάσος, αξιωματικούς της αστυνομίας, δικαστικούς, εισαγγελείς κτλ. Όμως η κατάσταση συνέχισε να χειροτερεύει για τη συντηρητική πλειοψηφία των μαύρων φτωχών ανθρώπων πριν και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Ομπάμα. Όπως χαρακτηριστικά λέει η Τέιλορ, το όραμα των μαύρων ελίτ για τη μαύρη απελευθέρωση περιορίζεται στην αύξηση των συμβολέων των μαύρων επιχειρήσεων. Σε μεγαλύτερα ποσοστά μαύρων μάνατζερ και στην πολυεθνική ενσωμάτωση των μαύρων στη Λευκή Αμερική. Κάνει λοιπόν ένα σαφή ταξικό διαχωρισμό μέσα στους Αφροαμερικάνους, στο σώμα του Αφροαμερικάνου πολιτισμού, τον είπα, και λέει ότι αντίθετα η πραγματική πρόοδος των μαύρων έγινε μόνο όταν υπήρχε ενισχύονταν από τη δύναμη του μαζικού κινήματος των απλών ανθρώπων, όπως τη δεκαετία του 60, που όχι μόνο μεταμόρφωσε τις δουλειές των Αφροαμερικανών, αλλά ήταν και η βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκαν όλα τα προοδευτικά κινήματα της εποχής. Ακριβώς γι' αυτό, οι πιο ριζοσπαστικές πλευρές και οργανώσεις εκείνων του κινήματος της μαύρης απελευθέρωσης πολεμήθηκαν σκληρά από το σύστημα με αποτέλεσμα την υποχώρηση της επιρροής της αριστεράς στις μαύρες κοινότητες και την ανάδειξη της ενσωματωμένης στο σύστημα μαύρης ελίτ. Η ύφεση του κινήματος μέχρι πρόσφατα δημιούργησε διαρκώς διευρυνόμενες αποστάσεις ανάμεσα στις προσδοκίες των μαύρων, των απλών μαύρων και στους πολιτικούς μαύρους που ισχυρίζονταν ότι τους εκπροσωπούσαν. Ακόμα και μετά την κρίση του 2008-2010, εν μέσω ανάκαμψης οι Αφροαμερικανοί αντιπροσωπεύουν το 40% των ανέργων, ενώ αποτελούν το 15% του συνολικού πληθυσμού των ΗΠΑ. Έχουν διψήφια ποσοστά ανεργίας, όταν η επίσημη ανεργία στις ΗΠΑ είναι κάτω του 5%. Είναι στην πλειοψηφία τους πνιγμένη στα χρέη από την εποχή του ξεσπάσματος της κρίσης, λόγω των στεγαστικών δανείων, της κρούσης κτλ. Παρά τις ελπίδες που γέννησε η εκλογή Ομπάμα, ο Ομπάμα αρνήθηκε να αντιμετωπίσει τη συνεχή χειροτέρηση του βοηθητικού επίπεδου των μαύρων οικογενειών, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι είναι πρόεδρος όλων των Αμερικανών και όχι μάλιστα, μόνο της Μαύρης Αμερικής. Επέβλεπε μάλιστα τους Αφροαμερικανούς για μια σειρά συνήθειες από τις διατροφικές επιλογές ως τα σεξουαλικά τους ήθη, ο Ομπάμα. Με στόχο να περιορίσει την πολιτική του διαμαρτυρία για την οικονομική του πολιτική που πρόσφερε οικονομική βοήθεια σε τραπεζίτες και στελέχη επιχείρησεων και διαιώνιζε την εξαπλίωση των μαύρων φτωχογειτονιών. Κάπως έτσι έρχεται η διάψευση των αυταπατών της πλειοψηφίας των Αφροαμερικανών που θα βελτιώσουν τη θέση τους μέσα της εκπροσώπησής τους από το μαύρο κοινωνικό και πολιτικό κατεστημένο που πλέον έγινε φανερό περισσότερο από πρόεδρος των ΗΠΑ δεν πάει, επί τη διακυβέρνηση Ομπάμα. Αυτό οδήγησε σε απόσταση από τις νομοθεσίες και τις επιλογές τους. Πριν λίγα χρόνια το κίνημα Occupy εξελίχθηκε σε πολιτική έκφραση των αμερικανικών ταξικών διαφορών και επιτάχυνε αυτές τις διαδικασίες. Η στήριξη του Occupy, του είμαστε το 99% αν θυμάστε, ήταν μεγαλύτερη στους μαύρους, 45% στις δημοσκοπήσεις, από ό,τι στο συνολικότερο πληθυσμό. Μαύροι ακτιβιστές του Occupy οργάνωσαν την κατάληψη στη γειτονιά, Occupy the Hood, μέσα σε αυτό το κίνημα, με στόχο τη διάδοση του κινήματος στις έγχρωμες γειτονιές. Οι συνεχιζόμενες δολοφονίες Αφροαμερικανών από την αστυνομία και το ανεκπλήρωτο αίτημα για δικαιοσύνη, με πιο χαρακτηριστική την αθώση του αστυνομικού που δολοφόνησε ψυχρό το 17χρονο μαύρο Trayvon Martin στη Φλόριντα και τη χαρακτηριστική αδράνεια του πρόεδρου Ομπάμα, που αρνήθηκε να επέμβει, γιατί είπε είναι θέμα της δικαιοσύνης, όπως λένε διάφοροι, ενίσχυε ολοένα και περισσότερο την πεποίθηση των απλών ανθρώπων για την ανάγκη γενικότερου εξεσηκωμού που θα μπορούσε να επιβάλλει τη δικαιοσύνη σε πείσμα των συμβαθμένων μαύρων πολιτικών, ηγετών κτλ. Κάπως έτσι ξέσπασε το κίνημα Black Lives Matter. Μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή, την ιστορική, και μέσα από τη συγκεκριμένη στιγμή που διαψεύτηκαν οι προσδοκίες. Με αφορμή τη δολοφονία Παύλα Λιντσάρισμα του Μάικ Μπράουν από λευκούς αστυνομικούς σε ένα μικρό άγνωστο προάστιο του Μιζούρι, ονόματι Φέργκιουσον το 2013. Το θυμόσαστε το Φέργκιουσον. Περισσότεροι το θυμόμαστε ως όνομα.
Σύμφωνα με την Taylor, αυτή η δολοφονία ήταν η πολλωστή φορά που δολοφονιόταν μαύροι, νέοι κτλ. Παρ' όλα αυτά ήταν ο καταλήτης γιατί έφτασε εκείνη τη στιγμή. Ήταν συσσωρευμένη η οργή που εκφράστηκε, αλλά και η αποφασιστικότητα της μάχης κινώντας καταρχήν του Ferguson, αυτού του μικρού προαστίου, για να σταματήσει την αστυνομική κτηνοδία. Ίσως λέει, ήταν μεγάλη και η απαντροπιά της αστυνομίας του Ferguson, που άφησε το άψυχο σώμα να κακοφορμήσει στον δρόμο για πολλές μέρες, τους γονείς που δεν τους άφηνε να το πάρουν, και η αγριότητα με την οποία αντιμετώπισε τις ειρηνικές διαμαρτυρίες των ανθρώπων, καταστρέποντας καθημερινά το αυτοσχέδιο μνημείο, που έφτιαχναν ξανά και ξανά γείτονες και συγγενείς του δολοφονημένου. Και αυτά οδήγησαν στις πρώτες συγκρούσεις με τους νέους του Ferguson, με λιγμένα δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Το βασικό αίτημα ήταν η τιμωρία των δολοφόνων. Παρότι με τριοπαθείς μαύροι ηγέτες όπως ο αγαπημένος του Ομπάμα, εδεσιμότατος Αλ Σάρπτον, που είναι ο διάδοχος του Τζέσε Τζάκσον, γιατί έχει περάσει την πογιά του Τζέσε Τζάκσον πια, που ανέφερε και ο Τάσος, κατέφτασαν στο Ferguson με αυτή για να κατεβάσουν τα πνεύματα. Αλλά δεν τα κατάφεραν. Παρότι είχαν ακόμα μεγάλη επιρροή στη μαύρη κοινότητα. Νέοι μαύροι ακτίβιστες, που δέχονταν κριτική από το μαύρο αποτεστημένο επειδή συγκρούονταν καθημερινά στον δρόμο, έγιναν ηγεσία του κινήματος. Επί μήνες, σε μια τοπική κοινωνία όπου το 40% των μαύρων ανδρών αγνοούνται λόγω φυλακίσεων υπρόωρου θανάτου, λέει η Taylor, ότι οι γυναίκες επίσης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Τελικά, τον Νοέμβριο του 2014, ένα δικαστήριο στο Ferguson αποφάσισε να μην απαγγείλει κατηγορίες στους αστυνομικούς δολοφόνους, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν αμέσως δύο συγκρούσεις στο προάστιο. Αυτές ήταν και οι τελευταίες για το Ferguson. Όμως το Ferguson εξαπλώθηκε από τις επόμενες εβδομάδες σε όλη την Αμερική. Γιατί με αφορμή τη δολοφονία ενός 12χρονου μαύρου παιδιού εκείνες τις μέρες που τελείωνε το Ferguson από ένα λευκό αστυνομικό μέσα σε μια παιδική χαρά του Cleveland. Έτσι λέει ότι αυτή ήταν η στιγμή που μετατράφηκε το Ferguson από στιγμή σε κίνημα. Με σύνθημα Black Lives Matter. Ένα πανεθνικό κίνημα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η Taylor όμως δεν αρκείται στην εξωτερική περιγραφή του κινήματος. Περιγράφει τις υπαρκτές πτέρυγες ανάμεσα στους νέους μαύρους ριζοσπάστες ακτιβιστές γύρω από θέματα που απασχολούν όλα τα θετικά κινήματα σε παγκόσμια κλίμακα. Εξ αρχής δημιουργήθηκαν ομάδες που εστερνίστηκαν την παράδοση του αντιεραρχικού κινήματος Occupy και αρνούνταν την ανάγκη οργάνωσης πανεθνικού συντονισμού, σχεδιασμού στρατηγικής και λήψης κεντρικών αποφάσεων του κινήματος. Ταυτόχρονα, την ίδια ώρα, δημιουργήθηκαν μαχητικές οργανώσεις της μαύρης νεολαίας, όπου οι συνώνυμοι του κινήματος με αρχικά BLM και τουλάχιστον 26 παραρτήματα πανεθνικά, λέει η Taylor ότι βοηθούν νέους ακτιβιστές να βρουν σημεία εισόδου στον αγώνα ενάντια στην αστυνομική βία και να συντονιστούν με εκατοντάδες άλλους ακτιβιστές που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ή καμπάνιες όπως το Say Her Name, που αντιστέκεται στην αστυνομική βία εναντίον μαύρων γυναικών, που επίσης είναι πανεθνική οργάνωση και αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικό παράδειγμα συντονισμού κατά την Taylor. Μια άλλη διαμάχη εντός του κινήματος είναι η χρηματοδότηση των κινηματικών οργανώσεων από ιδρύματα, όπως τα Σόρος και Φόρο. Καταπιάνεται και με αυτό η Taylor. Και είναι εξαιρετικά χρήσιμο και για μας εδώ. Αναλύοντας τις συνέπειες που αντίστοιχες χρηματοδοτήθηκαν δεκαετίες πριν στις ηγετικές οργανώσεις του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων, η Taylor επισημαίνει τα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι κινηματικές οργανώσεις αν τα ιδρύματα που τις χρηματοδοτούν επιχειρήσουν να ελέγξουν τις δράσεις των κινημάτων, κάτι που έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό θεωρεί καθοριστικής σημασίας πρακτικές όπως την οικονομική ενίσχυση από τα μέλη των κινημάτων με δωρές και τακτικές συνδρομές. Τονίζει πως χρηματοδότες όπως το Ίδρυμα Ford δεν αρκούνται στις επιχορηγήσεις αλλά οργανώνουν σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με τις πολιτικές προοπτικές και στρατηγικές του κινήματος, με στόχο τον έλεγχο των οργανώσεων που χρηματοδοτούν. Επίσης, αναφέρει πως πέρα από τις αλλαγές τακτικής των χρηματοδοτούμενων οργανώσεων, παρατηρείται μια τάση επαγγελματικοποίησης, τη λέει, των κινημάτων, με τρόπο που προωθούνται ο καριερισμός, η προσδοκία νέων χρηματοδοτήσεων, η ειδική τεχνογνωσία σύνταξης αιτήσεων για επιχορηγήσεις και τελικά αλλοιώνεται η φύση των οργανώσεων του κινήματος που δεν διαθέτουν ανεξάρτητες πηγές χρηματοδότησης απευθείας από τα μέλη τους.
Τέλος, η Taylor κάνει αναφορά στη σημασία της επιλογής των αιτημάτων από τα κίνηματα, από το συγκεκριμένο κίνημα. Χαρακτηρίζει το σύνθημα Black Lives Matter ευφυές, γιατί αφορά την αξία των μαύρων ζώων, όχι μόνο για τα δολοφονημένα θύματα της αστυνομίας, αλλά κυρίως των μαύρων ανθρώπων την ώρα που ζουν τη ζωή τους. Έτσι προσφέρει τη δυνατότητα συσχέτισης του αγώνα ενάντια στην αστυνομική βία, με τη μάχη ενάντια σε όλες τις απάνθρωπες πτυχές του ρατσισμού σε βάρος των μαύρων στη ΣΥΠΑ. Ενάντια στη χαμηλόμιστη εργασία, την εκπαιδευτική ανισότητα, τις περικοπές δημόσιας χρηματοδότησης υγείας, με αιτήματα που συνδέουν το κίνημα της μαύρης αντίστασης με τα εργατικά και προοδευτικά κοινωνικά κινήματα και τους λευκούς αγωνιστές. Τέλος, ένα σημαντικό μέτωπο που λέει η Taylor ότι θα κριθεί το κίνημα Black Lives Matter, είναι εκείνο της αλληλεγγύης στον αγώνα των γυναικών, της LGBTQ κοινότητας, των αυτόχθονων Ινδιάνων, των μεταναστών, των μουσουλμάνων που αγωνίζονται ενάντια στην Ισλαμοφοβία και δίνει τέτοια δείγματα, παρότι λέει ότι αυτό ακόμα τουλάχιστον δεν είναι γενικευμένο φαινόμενο. Στο τελευταίο τμήμα, και θα κλείσω με αυτό, του βιβλίου, η Taylor καταπιάνεται με τη σχέση του αντιραστικού κινήματος με την αριστερά και τη ριζοσπαστική και επαναστατική παράδοση του Martin Luther King, του Malcolm X, των μαύρων μαρτύρων, των σκληρών αγώνων των εργατικών σωματείων που ανοποιούν και πολιτικοποιούν τον αγώνα μαύρων και λευκών εργατών από τις αρχές του 21ου μέχρι σήμερα. Αναφέρει ως στίχημα του κινήματος Black Lives Matter να ξαναπιάσει το νήμα ανάμεσα στο κίνημα της μαύρης απελευθέρωσης και στην ανάγκη για συνολική ανατροπή του καπιταλισμού. Κάτι που διακόπηκε βία από τον μακαρτισμό και τον αντικομουνισμό του συστήματος στη δεκαετία του 70. Και τονίζει τη σημασία της απόπειρας σύνδεσης του σημερινού αγώνα ενάντια στην αστυνομική τρομοκρατία με ένα ακόμα ευρύτερο κίνημα για την αλλαγή των ΗΠΑ σε μια χώρα που δεν θα χρειάζεται πια η αστυνομία ως απάντηση στις συνέπειες της ανισότητας. Νομίζουμε ότι είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο βιβλίο για κάθε αγωνιστή, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά σε διεθνώς. Σίγουρα, επειδή εμείς έχουμε να κάνουμε και με το αντιρατσιστικό κίνημα εδώ πάρα πολύ, αλλά όχι μόνο, επειδή τα πολιτικά ζητήματα που καταπιάνεται η Taylor είναι πάρα πολύ κεντρικά και εδώ, είναι νομίζουμε ένας πολύ χρήσιμος οδηγός και ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει όχι μόνο το κίνημα στη ΣΥΠΑ, του Black Lives Matter, αλλά και το κίνημα εδώ και στην Ευρώπη και τις σχέσεις, τη δικτύωση και τη διεθνή αντίσταση που είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίσουμε το ρατσισμό αλλά και τον καπιταλισμό.